Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη δοκιμάζει γεύσεις από τον Σεφ Παναγιώτη Γιακαλή. Ο Παναγιώτης μαγειρεύει ταλιατέλες πομοντόρο με κρέμα μοτσαρέλας. Φοβερή μακαρονάδα. Μια άλλη εκδοχή του κλασικού. Την καλοκαιρινή σούπα πεπόνι. Ό,τι χρειάζεται για να συνδυαστούν οι γεύσεις. Λίγο γλυκό, ναι. Λίγο ξινό και ελάχιστα αλμυρό. Και το πρωτότυπο τραχανά στραπατσάδα. Είναι καλοκαίρι, ελληνικό καλοκαίρι. Και μυρωδικά, είπαμε, είναι πύργα ταβούληση. Το καλό να τρώγεται με τον Παναγιώτη Γιακαλή. Παναγιώτη, είναι η δεύτερη φορά που μας έρχεσαι. Είσαι φίλος του Αθηναγόρα του Κωστάκου, που είναι αγαπημένος φίλος επίσης της δικιάς μας εκπομπής και ανήκεται και στην ίδια μαγειρική κατηγορία. Θα έλεγα πως ναι. Ελληνικής δημιουργικότητας. Θα έλεγα πως ναι, έχουμε κάποιες μικρές διαφορές. Ναι, για πες. Τσακώνεστε, να πεις. Όχι, δεν τσακωνόμαστε. Αν μη τι άλλο, έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τον Αθηναγόρα. Κάνετε δημιουργικές διαφωνίες. Θα έλεγα πως έχουμε μερικές. Κυρίως ότι εμένα οι τάσεις μου είναι κυρίως γαλλικές, όπως και η παιδεία μου στην κουζίνα. Ο Αθηναγόρας είναι λίγο πιο multi. Το ενδιαφέρει δηλαδή, δουλεύει και ισπανική κουζίνα, δουλεύει και γιαπωνέζικη κουζίνα. Ο Αθηναγόρας είναι πιο Ισπανός. Εντάξει, είναι, δηλαδή για να καταλάβετε κι εσείς, είναι ελληνική δημιουργικότητα, βασίζεται σε τάσεις ή σε τεχνικές που έχουν έρθει από το εξωτερικό ή σε κουζίνες που έχουν έρθει από το εξωτερικό, αλλά που τα παιδιά προσπαθούν να τις προσαρμόσουν και να κάνουν κάτι ελληνικό. Εσύ κιόλας μαγειρεύεις σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο σπάνιο πράγμα για ξενοδοχεία, λυπάμαι που θα το πω, είχε πάντοτε καταπληκτικό φαγητό. Είναι από τα σπάνια ξενοδοχεία. Και νομίζω πως συνεχίζει να έχει. Ναι, με σένα, αλλήμον, δεν το συζητώ. Παρθενογέννηση δεν υπάρχει. Όχι βέβαια. Φυσικά και παίρνουμε ξένες τεχνικές και δουλεύουμε, αλλά νομίζω ότι η νέα γενιά βασίζεται κατά κύριο λόγο στις ελληνικές πρώτες ύλες. Αυτό είναι. Εκεί πέρα είναι που διαφοροποιείται το θέμα. Έχουμε κάνει, πιστεύω, μια μεγάλη στροφή προς το καλύτερο σε αυτό το κομμάτι. Έχετε κάνει. Και ότι χρησιμοποιούμε όσο περισσότερο τοπικά προϊόντα γίνεται. Αυτό. Νομίζω ότι πια η μεγάλη επανάσταση είναι το ελληνικό τοπικό προϊόν που βάζετε. Και κυρίως το προϊόν μικρής παραγωγής. Εσείς τώρα σε αυτό το ξενοδοχείο, εγώ δεν ξέρω για κάποιο λόγο, πάντα το συνδύαζα με Έλληνες. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα ξενοδοχείο πόλης το οποίο το αγαπάει πάρα πολύ η τοπική κοινωνία. Και κυρίως στο εστιατόριό του. Είναι λάθος μου ή δουλεύετε πιο πολύ με ξένους? Η αλήθεια είναι πως το αγαπάει. Ναι. Αλλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και θέλουμε να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο είναι ότι το χειμώνα έχουμε μικρή προσέλευση. Ενώ δεν είμαστε πολύ μακριά από τα κέντρα. Και την πισίνα. Ναι. Το καλοκαίρι όμως η βουλιαγμένη, αν μη τι άλλο, είναι προορισμός από μόνη της. Οπότε φέρετρο είναι. Ακριβώς. Όλο το χρόνο είναι η βουλιαγμένη. Και σαν ξενοδοχείο πλέον το καλοκαίρι λειτουργεί περισσότερο με ξένο τουρισμό. Και πολύ λιγότερο με είναι από τις πολύ καλές σεζόν φέτος, αυτό που λένε. Αυτή νομίζουμε πως είναι. Και η περσινή ήταν πάρα πολύ καλή και η φετινή δείχνει ότι κινείται στο ίδιο μοτίβο. Άντε, μπράβο. Να ακούσουμε και ένα αισιόδοξο. Τι θα κάνουμε τώρα? Κάτι πάρα πολύ προσγειωμένο, δεν ξέρω κατά πόσον δημιουργικό θα το βγάλεις εσύ, αλλά είναι ένα καθημερινό υπέροχο φαγητό. Νομίζω θα κάνουμε κάτι απλό, ένα ιταλικό πιάτο. Ναι, θα κάνουμε μια απλή πομοντόρο, όπως όσο πιο απλή γίνεται, να την κάνουμε στο σπίτι, ώστε να την ευχαριστηθούμε. Πομοντόρο είναι ντομάτες, άρα θα είναι. Τι έχεις βάλει, ταλιατέλες εκεί? Ναι, έχουμε βάλει ταλιατέλες. Ναι. Θα χρησιμοποιήσουμε ταλιατέλες για το ζυμαρικό μας, κάποια ντοματίνια. Ναι. Δεν θα κάνουμε κάποια βαριά σάλτσα. Mm. Θα είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε. Τρώω σε 20 λεπτά με αυτή τη συνταγή? Και λιγότερο. Α, τέλειο. 20 λεπτά είναι το νούμερο για να βράσει τα μακαρόνια, κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Τα συγκεκριμένα και λιγότερο, 11 για την ακρίβεια. Γιατί είναι μέχρι να βράσει το νερό, κατάλαβες. Ναι, ωραία. Στη διάρκεια στην οποία θα μαγειρεύονται τα μακαρόνια, στα 11 αυτά λεπτά, είναι μια. Ετοιμάζεις τα υπόλοιπα, εσύ. Ναι, τώρα. Ένας πολύ καλός χρόνος για να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Ναι. Ξεκινήσουμε κόβοντας, ψιλοκόβοντας το κρεμμυδάκι μας. Το κρεμμύδι έχει το σκεπτικό να του δώσει μια γλύκα στην αρχή του μαγειρέματος. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι συνήθως αυτή τη μακαρονάδα, δηλαδή όταν σκέφτεσαι μακαρόνια με ντοματίνια, τα σκέφτεσαι με σκόρδο. Θα βάλουμε και σκόρδο, απλά. Εσύ βάζεις και κρεμμύδι όμως, να βάλω και ελαιόλαδο, εδώ θα το σοτάρουμε. Οπωσδήποτε. Γιατί το βάζεις, για περισσότερη γλυκά?
για περισσότερη γλύκα και γεύση. Θα τονίσει λίγο παραπάνω τη γεύση. Τώρα έβαλα πολύ. Όχι. Νομίζω πως είμαστε καλά. Ναι. Και σοτάρι στο σκόρδο μαζί με το κρεμμύδι θα το βάλουμε χώρια. Όχι, θα το σοτάρουμε μαζί. Άρα δεν θα το σοτάρουμε πολύ. Έτσι. Θα το σοτάρουμε σε χαμηλή θερμοκρασία, ναι, ώστε να σιγομαγειρευτεί. Το αλάτι είναι αυτό. Το αλάτι είναι το ροζ. Βάλουμε λίγο αλάτι για να υδρώσει και να βγάλει τα υγρά του. Και έχω τη χαρά να μαγειρεύω στο καινούριο μου τηγάνι, το οποίο είναι έξτρα αντικολλητικό με επικάλυψη από σκληρό τιτάνιο. Σημαίνει ότι μπορείς να βάλεις αυτό που κάνω εγώ που μαγειρεύω με κουτάλια και τα γδέρνω. Σε αυτή την περίπτωση δεν παθαίνουν τίποτα. Ένα θεκτικό τηγάνι πιστεύω ότι είναι ο φίλος της νοικοκυράς. Πάρα πολύ. Να μην παθαίνει τίποτα, ναι, να μην έχει φόβο να του συμπεριφερθεί. Και γενικά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω κι εσείς τις κουζίνες σας, αλλά το σκεύος νομίζω ότι παίζει ρόλο στην ζημιά. Δηλαδή, όταν δουλεύεις άνετα και ωραία και χαίρεσαι αυτό που κάνεις εξαιτίας του σκεύους ή της κουτάλας ή οτιδήποτε, βγαίνει καλύτερα και το φαγητό. Εντάξει, άμα έχεις λιγότερα άγχη για κάποια πράγματα τα οποία, ναι, μπορεί να σε προβληματίσουν. Η ταλαιπωρία θα σου βγει στη γεύση, δεν μπορεί. Ωραία, το θα βάλουμε τώρα σιγά-σιγά μέσα τα ντοματίνια. Θα αλατίσουμε ξανά. Και τώρα εκτός από αυτό, σιγά σιγά όσο έρθει τη θερμοκρασία, θα προσπαθήσουμε, ναι, σιγά σιγά να τα σπάσουμε. Α, θα τα σπάσεις. Ώστε να βγάλουν όλους τους χυμούς που έχουν μέσα. Και με αυτούς τους χυμούς, σε συνδυασμό με το κρεμμύδι, με το σκόρδο και με τη σάρκα της ντομάτας. Αυτό σίγουρα δεν σου έρχεται στο μάτι, είσαι σίγουρος. Θέλει μια ελαφριά συμπεριφορά. Παράλληλα, ναι, θα ανάψουμε σε ένα μάτι ώστε να αρχίσουμε να κατεβάζουμε την κρέμα για να κάνουμε τη βάση στην οποία θα τοποθετήσουμε τα μακαρόνια. Τι είναι το κατέβασμα της κρέμας? Σημαίνει ότι θα εξατμιστεί και θα γίνει πιο παχύρευστη. Α, ναι, θα τη συμπυκνώσουμε δηλαδή. Ακριβώς. Double cream που λέμε. Θα μας βοηθήσει λοιπόν για να κάνουμε μια πιο παχύρευστη σάλτσα. Α, τα έχεις εδώ πέρα να τρέψει όλα. Και κρέμα γάλακτος και κρεμμύδι. Οτιδήποτε γίνει γεύση πιστεύω ότι είναι καλό. Ωραία. Αφού τα σπάσουμε αυτά και αρχίσουν να βγάζουν σιγά σιγά δομούς, θα προσθέσουμε... Ό,τι μπόρεσα έκανα, Παναγιώτη μου. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Ωραία, τέλεια. Θα προσθέσουμε λοιπόν και λίγο από το νερό, ναι, από το οποίο έχουμε βράσει τα μακαρόνια, που έχει πάρει λίγο άμυλο, ναι, και έχει και κάποια γεύση με λίγο αλάτι που το έχουμε. Ωραία. Και θα τα αφήσουμε να σιγομαγειρευτεί εδώ. Θα κατεβάσουμε λίγο τη θερμοκρασία σε αυτό το σημείο. Ναι. Και θα τα αφήσουμε να σιγομαγειρευτεί. Ωραία. Όσο θα κατεβαίνει η κρέμα, ναι, εμείς θα φροντίσουμε ώστε να τρίψουμε το τυρί για να μας βοηθήσει το τυρί. Τι τυράκι βάζεις? Θα βάλουμε κεφαλοτύρι. Α, ωραία. Τρίψουμε λίγο ακόμα για να είμαστε σίγουροι. Παναγιώτη μου, αυτό πότε ξέρω ότι έχει συμπυκνωθεί εδώ? Όταν αρχίσει και δεν αφρίζει. Ναι. Σημαίνει πως σιγά σιγά, γιατί αυτός όταν θα αρχίσει να βράζει, θα αρχίσει να αφρίζει και θα πάει να ξεπεράσει και το όριο στο τηγάνι, ναι, ή στο κατσαρολάκι, αναλόγως το έχουμε βάλει. Όταν αυτό δούμε ότι συμβαίνει, ανακατεύουμε ώστε να μην ξεχυλήσει και, ναι, καθαρίζουμε μετά την κουζίνα. Ναι. Και όταν έρθει στο σημείο όπου οι φουσκάλες του είναι λιγότερες και πιο δυνατές, ναι, πιο έντονες, σημαίνει πως έχει κάνει αυτό που λέμε εμείς το ρεντιξιόν του. Το ρεντιξιόν, δηλαδή έχει μειωθεί ο όγκος του. Έχει μειωθεί ο όγκος, ακριβώς. Το ότι κάνεις ρεντιξιόν, δηλαδή ότι μειώνεις τον όγκο της κρέμας, τι σημαίνει, ότι δίνει πιο πλουσία γεύση? Ενισχύονται. Και υφή. Ισχύει αυτό, αλλά ενισχύονται και λίγο τα λιπαρά. Άρα. Γιατί μένουν κατά κύριο λόγο τα λιπαρά και εξατμίζουν τα υγρά στοιχεία, ναι, από την κρέμα. Λοιπόν. Τώρα σιγά σιγά πιστεύω ότι μπορούμε να βάλουμε το τυράκι. Όταν βάζουμε το τυρί, είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να ανακατεύουμε συνέχεια. Έλα. Και ο λόγος είναι να μην κολλήσει το τυρί κάτω. Σε αυτά τα τηγάνια δεν κολλάει τίποτα, αγάπη μου. Από τη στιγμή που έρχεται σε αυτό το σημείο η διαδικασία μας, ναι, είναι η ώρα στην οποία βάζουμε τα μακαρόνια. Έλα. Χρησιμοποιήσω μόνο λίγο από εδώ την κουτάλα. Η σάλτσα αυτή είναι έτοιμη, να τη σβήσω? Η σάλτσα είναι έτοιμη, μπορεί να χρειαστεί και λίγα υγρά τώρα που θα μπει το μακαρόνι. Τη σβήνω και βλέπουμε.
Α, είναι τη στιγμή τώρα αυτές οι διαδικασίες, δεν είναι τίποτα. Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ απλό, γρήγορο. Τώρα ειδικά με τους ρυθμούς να έχουν την ταχύτητα αυτή που έχουν. Κάτι νόστιμο, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, πιστεύω ότι οι ταλιατέλες είναι το ιδανικό ζυμαρικό για αυτή τη μακαρονάδα, με ντοματίνια. Δεν ξέρω γιατί. Προσωπικά είναι από τις αγαπημένα μου ζυμαρικά, οι ταλιατέλες. Αυτό τώρα, αφού έχουμε ενσωματώσει μέσα το τυρί, για καλύτερη ομογενοποίηση. Τι θα κάνεις? Θα το χτυπήσουμε με το μπλέντερ. Έλα, γιατί? Για να έχουμε μια πλήρης ομογενοποίηση, να μην έχει κομματάκια. Α, να γίνει κρέμα τελείως δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Τις ταλιατέλες όμως, επειδή θα βράσουν με τον ιταλικό τρόπο μέσα στο τηγάνι θα αποτελειωθούν, να τις κάνετε πραγματικά al dente για να μην λιώσουν. Ο καλύτερος τρόπος σε είναι αυτό το στάδιο, να τις βγάλουμε ένα κλικ νωρίτερα από ό,τι λέει ο χρόνος. Δηλαδή, άμα λέει 11 λεπτά, να τις βγάλουμε στα 9 λεπτά στα από 9 το χρόνο λεπτά, και λεπτά. Να αφήσουμε με τα υγρά στοιχεία της σάλτσας να τελειώσουν τα επόμενα δύο, ώστε να μπορέσουν να τραβήξουν γεύση από εκεί. Ωραία. Για να μην σας ξεραθεί η μακαρονάδα σε αυτό το στάδιο, όταν θα έρθετε να ενώσετε μέσα στο τηγάνι τα μακαρόνια και τα υπόλοιπα υλικά, θα έχετε τελειώσει με αυτή τη διαδικασία που κάνει τώρα ο Παναγιώτης. Θα είναι όλα σας τα υλικά δίπλα. Διαφορετικά θα συνεχίζει να μαγειρεύετε που δεν έχει λόγο και θα του χρειάζεται υγρασία. Αν κάποιο ατύχημα συμβεί, προσθέτετε λίγο νερό από το ζυμί των μακαρονιών. Μπορούμε να την κάνουμε όσο ρευστή θέλουμε, ανάλογα με το υγρό στοιχείο που θα προσθέσουμε μέσα. Ωραία. Το ίδιο ισχύει και με την ντομάτα. Μπορούμε να την κάνουμε όσο περισσότερο. Ντοματώδες θέλουμε, ανάλογα με την ποσότητα ντομάτας που θα βάλουμε μέσα. Πολύ ωραία το εκφράζεις. Οκ, είμαστε έτοιμοι. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Ναι. Και θέλω να το βγάλουμε αυτό σιγά σιγά. Αυτό θα το βάλουμε, στη βάση του πιάτου, βεβαίως. Αν έχει αρκετά υγρά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι είναι πολύ καλή η σάλτσα, ένας καλός τρόπος για να τη δέσουμε, δίνοντάς της και υφή και γεύση, είναι να προσθέσουμε ένα μικρό κομματάκι βούτυρο. Ωραία. Όπου τώρα είναι η στιγμή δηλαδή του βούτυρου. Ακριβώς. Δηλαδή, στην ουσία, την κρέμα που έκανες με την κρέμα και το τυρί το τριμμένο, θα το βάλουμε στο πιάτο, ε! Ακριβώς, θα το βάλουμε στη βάση του πιάτο, ώστε το μακαρόνι να πατήσει πάνω και μετά να το ομογενοποιήσουμε. Εδώ πιστεύω ότι χρειάζεται και λίγο υγρό στοιχείο ακόμα, τουλάχιστον για τα δικά μου. Ωραία, τέλειο. Ένα ανακάτεμα να λιώσει το βούτυρο και είμαστε έτοιμοι εδώ. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Οκ, για την ακρίβεια το σβήνω κιόλας. Ακριβώς. Για τις ταλιατέλες με ντοματίνια, κρέμα γάλακτος και κεφαλοτήρι θα χρειαστείτε 100 γραμμάρια ταλιατέλες, μισή κουταλιά της σούπας βούτυρο, 60 γραμμάρια ντοματίνια, μία σκελίδα σκόρδο, 20 γραμμάρια κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 50 ml ελαιόλαδο, 100 ml κρέμα γάλακτος, 50 γραμμάρια δανέζικο κεφαλοτήρι, φρέσκο βασιλικό, αλάτι και πιπέρι. Θα βάλουμε την παχύρια στη κρέμα. Στο πιάτο. Αυτή τώρα, κοίτα να δεις, είναι κρέμα γάλακτος με τυρί και μοιάζει με μπεσαμέλ τελικά, ε? Η ομογενοποίηση φταίει. Ακριβώς. Και φταίει ίσως ότι, όχι φταίει, ευθύνεται. Ευθύνεται. Ότι βάλαμε και λίγο παραπάνω τυρί. Ο καθένας μπορεί να το κάνει όπως θέλει. Μπορεί να βάλει λίγο λιγότερο τυρί, να του βγει πιο ρευστή. Ναι. Ανάλογα βέβαια και το πώς θα βγάλει τα μακαρόνια. Αυτά είναι ένα συνδυασμός στο πώς θέλει ο καθένας να το κάνει. Αυτό τώρα θα μαλακώσει και με τη θερμοκρασία των μακαρονιών. Ακριβώς. Όπως είδες, το έξατο τηγάνι. Wow. Θυμήθηκα ότι ό,τι και να το κάνουμε δεν παθαίνει τίποτα. Τίποτα. Τιτάνιο. Παθαίνει κάτι το τιτάνιο? Και φαντάζομαι ότι την υπόλοιπη ωραία κρεμούλη θα την βάλεις από πάνω. Νομίζω πως αυτή που βάλαμε από κάτω είναι αρκετή. Για να μην βαρύνει πολύ το πιάτο. Είναι του βάλουμε. Είναι έκπληξη δηλαδή που είναι στον πάτο, έτσι. Του βάλουμε και ένα μετωπικό έτσι από πάνω. Υποψιάζεται. Και τι θα βάλεις τώρα, βασιλικό βάζεις? Ακριβώς. Θα ψιλοκόψουμε λίγο βασιλικό. Για λίγο μυρωδιά, να σερβίρουμε από πάνω. Και να την η μαγική υπέροχη, απλούστατη μακαρονάδα. Καλή μας όρεση. Για να δούμε, Παναγιώτη, τι προσθέτει η δική σου πινελιά σε αυτή την κλασική μακαρονάδα. Όπως καταλαβαίνεις, επειδή εγώ ξέρω τι κρύβεται στον πάτο,
Το αναζητώ. Κατευθείαν. Και το παίρνω. Βέβαια, εγώ μεγαλύτερα είναι. Άμα αυτό, ανακατευτεί με το υπόλοιπο. Ώστε να μπορέσει να δέσει. Καταρχήν, η ταλιατέλα είναι μαγική επιλογή. Δεν υπάρχει είναι στη μια αυτού του ζυμαρικού, στη συγκεκριμένη μακαρονάδα κιόλας. Και κοίτα να δεις τώρα, εντάξει, δεν περιγράφεστε με λόγια, είναι υπέροχη μακαρονάδα. Πώς μια εντελώς κλασική μακαρονάδα με ντοματίνια που την έχουμε συνηθίσει, σκόρδο, βασιλικό, παρμεζάνα, εσύ κάνεις 2-3 μικρές διαφοροποιήσεις και αμέσως γίνεται κάτι άλλο γευστικά. Και έβαλε στον πάτο αυτή την κρέμα κεφαλοτήρι με κρέμα γάλακτος. Για να σπάει ρουτίνα οποίο... και να μην βαριόμαστε αυτό το πιάτο που τόσο μας αρέσει. Πρέπει κάνει αυτό το μαστιχωτό, σου το κάνει αυτό που έκανες από κάτω, η βάση. Και η οποία είναι έκπληξη, όπως ανακατεύεις τη μακαρονάδα με τη θερμότητα, έρχεται και μαστιχώνει το τυρί ιδανικά. Είναι υπέροχο και κρεμώδες και ταυτόχρονα δεν σου βγάζει κρέμα, ρε παιδί μου, σου βγάζει αυτό το καλοκαιρινό του λαδιού. Έτσι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτά τα πράγματα γίνονται παράλληλα, που σημαίνει ότι δεν χάνεις χρόνο. Γίνονται, τίποτα, είναι, γίνονται στον ίδιο χρόνο. Είναι. Κατηγορία φτερό, υπέροχη. Φοβερή μακαρονάδα. Μια άλλη εκδοχή του κλασικού. Ακριβώς. Για τις ταλιατέλες, σοτάρουμε σε ελαιόλαδο το κρεμμύδι και το σκόρδο. Αλατίζουμε, προσθέτουμε τα ντοματίνια κομμένα στη μέση και τα πιέζουμε με τρυπητή κουτάλα να βγάλουν τους χυμούς τους. Προσθέτουμε λίγο από το νερό που έχουμε βράσει τα ζυμαρικά και αφήνουμε τη σάλτσα σε χαμηλή φωτιά να μαγειρευτεί. Στο τέλος, ανακατεύουμε τα βρασμένα ζυμαρικά με τη σάλτσα, προσθέτουμε λίγο από το νερό που έβρασαν και δένουμε με το βούτυρο. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος, ανακατεύοντας μέχρι να δέσει ελαφρώς και προσθέτουμε το τριμμένο τυρί. Στη συνέχεια, ομογενοποιούμε με το ραβδομπλέντερ. Βάζουμε λίγη από την κρέμα γάλακτος με το τυρί στη βάση του πιάτου, προσθέτουμε τις ταλιατέλες με τη σάλτσα πομοντόρο και σερβίρουμε με φρέσκο βασιλικό. Και τώρα ο Παναγιώτης θα μας δείξει πώς ο τραχανάς μπορεί να γίνει στραπατσάδα. Ένα ωραίο παραδοσιακό φαγητό. Ναι. Που φέρνει μνήμες όμορφες. Ναι, και η στραπατσάδα και ο τραχανάς. Και τα δύο. Από τα δύο. Και τα αναφέρεσαι. Δύο. Και τα γι' αυτό δύο. Το λόγο γίνεται και ο συνδυασμός. Αυτό είναι ένας πρωτότυπος τρόπος να τα σμίξεις και τα δύο. Εγώ δεν το έχω φάει, αλλά που το άκουσα, νομίζω ότι είναι φοβερά ενδιαφέρον. Θα το κάνουμε με φρέσκια ντομάτα. Ναι. Θα την τρίψουμε στο τρίφτη. Ναι. Ξεκινήσουμε κιόλας σιγά-σιγά. Okay. Θα την τρίψουμε στον τρίφτη, φρέσκια ντομάτα. Θα στάρουμε λίγο κρεμμύδι για να τη δώσει μια γλύκα. Ναι. Και θα βάλουμε τον τραχανά μέσα να βράσει μαζί. Στην ουσία, ένας κλασικός τραχανάς μέχρι στιγμής. Ένας κλασικός τραχανάς. Και παράλληλα θα κάνουμε και ένα αυγό ποσέ. Ναι. Μέσα σε νερό με ξύδι. Το οποίο θα το βάλουμε από πάνω, ώστε να το ομογενοποιήσουμε τελευταία στιγμή. Να το σπάσουμε και να τα ανακατέψουμε τελευταία στιγμή. Α, ναι. Βογκάω, αν το κατάλαβες. Τι σημαίνει αυτό? Από ευχαρίστηση. Θα τον κάνουμε στο τηγάνι, τον τραχανά. Ε? Ναι. Ωραία, τηγάνι. Τύπο τραχανότο δηλαδή. Ακριβώς. Δεν θα γίνει με πολλά ζουμιά αυτό, όπως καταλάβατε. Και θα βάλεις ξινό ή γλυκό τραχανά. Ξινό. Ξινό. Ωραία. Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς ότι είναι τύπου τραχανότο. Γιατί ο τραχανότο σοτάρει στον τραχανά. Ενώ στην προκειμένη περίπτωση εμείς θα το βάλουμε ακριβώς μέσα στα ζουμιά να μαγειρευτεί. Τραχανάς χωρίς ζουμί, να το πούμε. Ακριβώς. Ναι. Θα τρέψουμε όσο περισσότερες ντοματούλες γίνεται, για να έχει υγρά να μαγειρευτεί. Αν γίνεται βασικά, να μην χρειαστεί να προσθέσουμε κάτι άλλο μέσα. Που σημαίνει συμπυκνωμένη νοστιμιά. Όσο λιγότερο νερό βάζεις στα φαγητά την ώρα που τα μαγειρεύεις, πιο νόστιμα γίνονται. Είναι τα απλά πράγματα, γιατί είναι και αυτά τα καλοκαιρινά μαγειρέματα, τα οποία δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Μία καλή ντομάτα, ένα καλό αυγό, μία ρίγανη και έγινε ένα υπέροχο φαγητό. Φρέσκο. Φρεσκάδα της ντομάτας. Αυτό. Το ότι γίνεται τη στιγμή. Ναι. Θα κόψουμε λίγο κρεμμύδι, ώστε να ξεκινήσει σιγά σιγά η διαδικασία. Και εγώ βάζω τώρα λάδι στο τηγάνι. Σε ένα αποθερμασμένο τηγανάκι θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, θα σοτάρουμε το κρεμμύδι να υδρώσει. Λίγο αλάτι να υδρώσει το κρεμμύδι. Ωραία. Θα προτιμήσουμε, άμα χρειαστεί, να προσθέσουμε υγρά και έχουμε ντομάτα, ναι, να είναι το ίδιο. Ντομάτα, τριμμένη. Θα
προσθέσουμε τώρα την ντομάτα. Και δεν χρειάζεται να χάσουμε χρόνο. Θα βάλουμε μέσα κατευθείαν τον τραχανά. Θα τον αφήσουμε να σιγομαγειρευτεί στα υγρά της ντομάτας. Θέλουμε όμως κάποιο ζουμάκι τώρα εδώ. Θα προτιμήσουμε να βάλουμε ντομάτα. Άμα χρειαστούμε, θα βάλουμε λίγο νερό μέσα. Εδώ κατεβάζουμε τη φωτιά. Τώρα. Να βάλω αλάτι, πιπέρι. Αλάτι θέλω, ναι. Αν και έχουμε βάλει λίγο στην ντομάτα και στο κρεμμύδι στην αρχή, θέλει λίγο προσοχή αυτό για να μας ξεφύγει. Και το πιπέρι είναι προτιμότερο το φρέσκο πιπέρι να μπαίνει στο τέλος. Στο τέλος, ναι. Χαμηλώσουμε λίγο τη θερμοκρασία. Θα προσθέσουμε και τις υπόλοιπες ντοματούλες. Αυτό τώρα θέλει γύρω στο 1 τέταρτο, ε. Είναι αναλόγως το πόσο σκληρός είναι ο τραχανάς. Ναι. Υπάρχουν τραχανάδες οι οποίοι βράζουν σε 5 λεπτά, σε 8 λεπτά. Αυτές συνήθως ο γλυκός είναι που βράζει τόσο γρήγορα. Ο ξινός θέλει λίγο παραπάνω. Δηλαδή 10 λεπτά με 1 τέταρτο. 10 λεπτά με 1 τέταρτο θέλει, συνήθως. Από την ώρα που θα πάρει βράση. Ναι. Και στο μεταξύ βάζουμε ζεστό νερό στη φωτιά. Ώστε να ετοιμάσουμε και το ποσέ αυγό μας. Τραχανάς είναι σημαντικό πλέον να αρχίσει να χαμηλώνει η θερμοκρασία του. Ναι, δεν έχω πιο χαμηλό και θα του ρίξω λίγο ζουμί. Εγώ του βάζω λίγο ζουμί διότι δεν έχω. Για ποσέ αυγό, γενικά οτιδήποτε κάνουμε με αυγά και βραστά, ναι, νομίζω πως ναι. Βάζουμε και λίγο ξύδι μέσα. Διότι λευκό κατά προτίμηση. Το ξύδι είναι αυτό που θα βοηθήσει το αυγό να μην διαλυθεί, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Τώρα βέβαια, αν θες αυτό, σε έβαλες το κλασικό που βάζουμε κρεμμύδι τραχανά. Μπορείς να βάζεις και λίγο σκόρδο και μοιάζει πιο πολύ γεύση της τραπατσάδας, αναλόγως και σε ποιες περιοχές το κάνουν. Σε δεν συμφωνείς, το θες με κρεμμύδι, οκ. Okay. Η γεύση που μπορεί να δώσει κάποιος είναι αντικειμενικό. Μπορεί να βάλει οτιδήποτε θέλει μέσα. Μπορεί να βάλει σκόρδο, μπορεί να βάλει από την αρχή κάποιο μυρωδικό, θα μπορούσε να βάλει κάποιο θυμάρι μέσα, ας πούμε, ή ένα κλωναράκι φρέσκιας ρίγανης. Ακόμη οποία και μια πιπεριά μπορείς να βάλεις, να γίνει πιο καλοκαιρινό. Οτιδήποτε θέλει κάποιος μπορεί να συμπληρώσει μέσα. Αν θέλει, μπορεί να το υδρώσει στην αρχή, στο σοτάρισμα δηλαδή, να του δώσει λίγο περισσότερη ένταση, γιατί οτιδήποτε δίνουμε θερμοκρασία, του δίνουμε και περισσότερη ένταση. Μάλιστα. Ή αν είναι κάποιο μυρωδικό ξηρό, το βάζουμε στο τελείωμα. Ναι. Αν είναι κάποιο φρέσκο, το βάζουμε πάλι το στο τελείωμα. Βάζουμε στο τελείωμα. Εδώ εμείς θα βάλουμε ρίγανη στο τέλος. Εμείς θα βάλουμε λίγο ρίγανη ξενή. Ξέρει, ρίγανη, απλά πράγματα ό,τι βρίσκουμε πρόχειρο. Εμείς και για λίγη νοστιμιά θα βάλουμε και λίγο τυρί. Το οποίο μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε τυρί θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε μια ξινή μυζήθρα. Μπορούμε να βάλουμε ένα. Και φέτα μπορείς να βάλεις πολύ ωραία. Οποιοδήποτε τυρί θέλεις, με αυτό το φαγητό πηγαίνει. Ωραία. Θέλει λίγο προσοχή, επειδή αν ο τραχανάς είναι ξινός, άμα είναι γλυκός, το πώς θες να ισορροπήσεις τη γεύση σε αυτό το πιάτο. Ναι. Βλέπεις, από τη στιγμή που συμπληρώσαμε και τα δεύτερα υγρά της ντομάτας, δεν λένε να τελειώσουν. Χαμηλώνεις και τη φωτιά. Χαμηλώνεις και τη φωτιά, οπωσδήποτε. Ναι. Και τον τραχανά τον φέρνεις στο σημείο που τον θέλεις. Γιατί ο τραχανάς δεν έχει πρόβλημα. Μπορεί να βράζει για θεωρητικά πάρα πολύ ώρα. Ναι, εκτός από τα 10 λεπτά ανατέρα, το μπορεί να βράσει παραπάνω και να συμπληρώνει σιγά. Ναι. Ο τραχανάς είναι σχεδόν έτοιμος σε 10 λεπτά. Και εδώ βράσαμε το νερό για να κάνουμε το ποσέ αυγό. Είναι και το νερό έτοιμο για να αποδεχτεί λοιπόν το αυγό. Πριν βάλουμε ένα ποσέ αυγό, καλό να στροβιλίσουμε λίγο το νερό. Ξίδι έβαλες. Έχω βάλει ξίδι μέσα, βεβαίως. Σε πολύ προσοχή και απαλά. Θα βάλουμε μέσα το αυγό μας. Θέλει χαμηλή θερμοκρασία, δεν θέλει ψηλή. Θέλει να είναι κοντά στο σημείο βράσης. Ναι. Εάν βράζει πάρα πολύ δυνατά, το πιο πιθανό είναι να μας το διαλύσει το αυγό. Ναι. Ό,τι και να κάνουμε. Ελέγχουμε τη θερμοκρασία δηλαδή, να μην κάνει κίνηση το νερό πολύ. Θέλουμε να είναι στο σημείο ακριβώς. Θέλουμε να είναι στο σημείο ακριβώς που πάει να βράσει το νερό. Είναι γύρω στους 80-85 βαθμούς εκείνο το σημείο. Ωραία. Και πόση ώρα το αφήνουμε τώρα αυτό? Για να είναι στραπατσάδα θέλει γύρω στα 3 λεπτά. 3 λεπτά. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος δεν θέλει να είναι πολύ ρευστός ο κρόκος, μπορεί να το μαγειρέψει λίγο παραπάνω. Okay. Αλλά όπως είπαμε, για να είναι στραπατσάδα, όταν το βάλουμε μέσα και έχει θερμοκρασία ο μπακαλιάρος, θα συνεχίσει και θα το ψήσει. Δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Μπακαλιάρος, πού είναι ο μπακαλιάρος? Είναι στο μυαλό μου, μάλλον σε κάποιο πιάτο με τον οποίο σερβίρω αυτό τον τραχανά στο μαγαζί. Αυτό είναι. Σαφέστατα πειρασμένος, όπως καταλαβαίνετε. Διότι ο Παναγιώτης μας έδωσε και άλλη συνταγή και γι' αυτό συζητάγαμε πριν από λίγο. Ότι πάνω σε αυτό τον υπέροχο τραχανά, δεν είναι τραχανό το είπαμε, είναι τραχανά. Βάζει μπακαλιάρο. Ακριβώς, και είναι ένα από τα καλύτερα πιάτα. Ναι. Και είμαι σίγουρη ότι θα ταιριάζει πάρα πολύ. Όπως ο τραχανάς ταιριάζει και στην ψαρόσουπα και σας λέμε τώρα 2-3
2-3 τυπάκια, διότι το χειμώνα μας μένει πάντα, το καλοκαίρι μας μένει πάντα τραχανάς από το χειμώνα. Ακριβώς. Και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε, μας φαίνεται ότι είναι χειμωνιάτικο πιάτο, ενώ μπορεί να γίνει 1000 διαφορετικά καλοκαιρινά πιάτα. Και στην ψαρόσουπα μπαίνει ο τραχανάς. Ο τραχανάς μπορεί να παίξει το ρόλο του μπαλαντέρ σε πάρα πολλά δηλαδή, ποτήρια. Δηλαδή αυτό είναι, πώς κάνουμε, δεν κάνουμε το καλοκαίρι ρύζι με ντομάτα, ας πούμε, παραδοσιακά. Αν δεν το κάνεις ρύζι, το κάνεις με τραχανά. Ή αντί να κάνουμε ριζότα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα δικό μας προϊόν, όπως είναι ο τραχανάς. Βέβαια. Και να το φτιάξουμε με αυτόν τον τρόπο. Απείρου κάλους και νοστιμιά, το σβήνω εγώ, αυτό είναι έτοιμο. Πολύ σε ένα, 1,5 λεπτάκι είναι και αυτό έτοιμο, πιστεύω. Ωραία. Και το πάντρεμα αυγού και τραχανά θα συμβεί στο πιάτο ή στο τηγάνι? Στο πιάτο θα συμβεί κατευθείαν. Μόνο που ο τραχανάς, τώρα που έχει ετοιμαστεί, του βάλουμε και τις τελευταίες πινελιές. Mm. Θα του βάλουμε λίγο τυράκι. Λίγο όμως, ίσα-ίσα για τη γεύση. Εμείς θα βάλουμε ένα σκληρό τυρί Δανίας, αλλά μπορείτε να βάλετε ένα οποιοδήποτε τυρί κίτρινο. Μπορούμε να βάλουμε πραγματικά οποιοδήποτε τυρί. Μπορούμε να βάλουμε είτε παρμεζάνα, είτε πεκορίνο, είτε κάποιο ελληνικό τυρί, είτε ακόμα και φέτα. Μυζήθρα, φέτα. Μυζήθρα. Θα βάλουμε και λίγο ρίγανη για το μυρωδικό. Ωραία. Θαύμα. Και νομίζω πως το αυγό μας το τυράκι είναι έτοιμο. Ωραία. Να φέρω το πιάτο. Καλό είναι το τραβάμε μια τρυπητή και να το βάζουμε λίγο, σε λίγο χαρτί ώστε να μην βγάζει νερά. Απορροφά τα νερά. Ακριβώς. Για το τραχανά στραπατσάδα θα χρειαστείτε 80 γραμμάρια τραχανά ξινό, 2 φρέσκες ντομάτες, 20 γραμμάρια κρεμμύδι, 20 ml ελαιόλαδο, 20 γραμμάρια δανέζικο σκληρό τυρί, 1 αυγό, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι λευκό, αλάτι και πιπέρι. Θα βάλουμε τον τραχανά στο πιάτο. Εν τω μεταξύ, επειδή όλοι αυτοί οι μεγάλοι σεφ της νέας ελληνικής δημιουργικότητας τον έχουν αγιοποιήσει τον τραχανά, να ξέρετε ότι ο τραχανάς που κάποτε ήταν ένα ταπεινό φαγητό, τώρα είναι σε όλα τα πεντάστερα εστιατόρια. Άρα μπορείς να τον βάλεις και εσύ σπίτι σου, ακόμα και όταν έχεις καλεσμένους. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ότι διάφορα πράγματα που τα υποτιμούσαμε από την ελληνική παράδοση, τώρα είναι top gourmet προϊόντα. Ένα από αυτά είναι ο τραχανάς. Και είναι και εξαιρετικός. Ναι. Αυτό τώρα θα το κάνω εγώ την ώρα που το φάω. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι για την ώρα που το φάμε. Θα σπάσουμε, θα τρέξει το κροκάδι και θα ανακατέψουμε σιγά σιγά τον τραχανά. Λίγο φρέσκο πιπέρι γιατί θα βοηθήσει να δυναμώσει λίγο η γεύση. Και λίγο στο αυγό θα βάλω. Και λίγο στο αυγό. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι. Και καλή μας όρεξη. Ναι. Λοιπόν, και κάνεις, για κάντε εσύ τη στραμπατσάδα, σωστά την κάνω? Ακριβώς. Να πάει προς το κέντρο και να τα ανακατέψεις. Πω, μετά. Πω, τι πιάτο είναι αυτό, ρε Παναγιώτη, τι έμπνευση είχες. Πιάτο εντωμεταξύ το οποίο όλο αυτό, το οποίο σκάς, όχι χορταίνεις. Την μυρωδιά που βγάζει, κόστο 40 λεπτά, έτσι. Συνδυάζοντας δύο φαγητά που εμένα πραγματικά μου αρέσαν από μικρό παιδί, ο τραχανάς και η στραπατσάδα. Εν τω μεταξύ μου βγάζει όλη τη γεύση της αληθινής ντομάτας, όπως έκανε η γιαγιά μου, μου θυμίζει μετά τον μπάνιο που μας έκανε ντοματόριζο. Αλλά ο τραχανάς είναι ακόμη πιο νόστιμος μέσα, γιατί έχει γεύση και ο τραχανάς, το ρύζι δεν είναι τόσο έντονο. Και έχει και κάποια ιδιαιτερότητα. Mm. Και το αυγό το οποίο έχει ψηθεί τέλεια, του δίνει και υφή, του δίνει και γεύση και γενικά είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απλά μαγικό. Και όπως είπαμε, να μην φοβηθούμε. Το αυγό μπορούμε να το βγάλουμε στα 3 λεπτά. Ας είναι ο κρόκος ζωντανός. Όταν πέσει στη θερμοκρασία που θα έχει ο τραχανάς, θα προσαρμοστεί και θα ψηθεί. Mm. Και θα βοηθήσει να δέσουν όλες οι γεύσεις μαζί και να γίνουν πιο έντονες. Παναγιώτη, μου το να σε φιλήσω. Είναι θεϊκό πιάτο. Και αισθάνεσαι και το αυγό ξεχωριστά. Αισθάνεσαι τον τραχανά ξεχωριστά. Είναι καλοκαίρι, ελληνικό καλοκαίρι. Και μυρωδικά, είπαμε. Mm. Είναι κυριολεκτικά. Πήρε καταβούληση. Βάζουμε ό,τι θέλουμε και σε όση ποσότητα θέλουμε. Και ο μαϊντανός πάει και ο βασιλικός πάει, ξέρει. Όλα και το σκηνόπρασο. Και... ό,τι έχετε βάζετε, εν πάση περιπτώσει. Οτιδήποτε κάνει κέφι ο καθένας. Και με τις ευλογίες ενός μεγάλου σεφ, αυτό το βγάζεις και σε ένα γιορτινό τραπέζι. Ως πρώτο πιάτο είναι υπέροχο. Άνετα. Θεωρώ. Για τον τραχανά στραπατσάδα, τρίβουμε τις ντομάτες, σοταρούμε το κρεμμύδι σε ελαιόλαδο, αλατίζουμε, προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, τον τραχανά, αλάτι, το νερό
και τον αφήνουμε να μαγειρευτεί σε χαμηλή φωτιά για 10 με 15 λεπτά. Στο τέλος, προσθέτουμε την ξερή ρίγανη και το σκληρό τυρί δανίας. Για το ποσέ αυγό, βράζουμε το νερό με το ξύδι. Ανακατεύουμε το νερό για να δημιουργηθεί μια δίνη, ρίχνουμε το αυγό και το αφήνουμε για 3 με 4 λεπτά μέχρι να σφίξει το ασπράδι. Σερβίρουμε τον τραχανά με το ποσέ αυγό και πασπαλίζουμε με πιπέρι, ρίγανη και αλάτι. Και τώρα μια εξαιρετικά πρωτότυπη συνταγή με πεπόνι, η οποία είναι και γλυκό, μπορείς να το σερβίρεις στο τέλος του φαγητού, αλλά και σαν πρώτο. Ακριβώς. Το συστήνεις εσύ αυτό. Μπορείς και σαν δεκατιανό, να το πούμε. Μια μπορείς και σαν ενδιάμεσο γεύμα. Ναι. Από μόνο του. Αντί να φας μια φρούτο σαλάτα ή να φας ένα φρούτο, μπορείς να φτιάξεις μια σουπίτσα. Η οποία γίνεται πανεύκολα. Ακριβώς. Για να δούμε πώς θα την κάνουμε. Ένα ωραίο πεπόνι καταρχήν, σαν αυτό που έχουμε εμείς. Ένα ωραίο πεπόνι που είναι και ναι. Η εποχή του. Ναι. Θα του βάλουμε λίγο αλάτι ώστε να μπορέσει να κατεβάσει λίγα από τα υγρά του. Τι εννοείς δηλαδή, γιατί του βάζεις τώρα το αλάτι. Το αλάτι ναι. Θα το βοηθήσει ναι. Ουσιαστικά. Το αλάτι αυτό που κάνει να αφυδατώνει. Ναι. Αν βάλουμε λοιπόν αλάτι, ναι. Αρχίζει αυτό και κατεβάζει. Ναι. Αφυδατώνει το πεπόνι. Ναι. Και του κατεβάζει μερικά από τα υγρά και θα μας βοηθήσει μετά όταν το χτυπήσουμε. Να λιώσει πιο ωραία. Να λιώσει πιο ωραία, ομόμορφα. Να γίνει και πιο ρευστό. Το ψήνει, ας πούμε, ελάχιστα, κάπως έτσι. Ναι. Ελάχιστα, ναι. Μπορούμε να πούμε το μαρινάρι, το ψήνει. Το μαρινάρι, ναι. Okay. Καλή τεχνική είναι, αν θέλει κάποιος και έχει το χρόνο και του αρέσει και το κάνει συστηματικά, ναι. Μπορεί κάλλιστα να βάλει λίγο αλάτι, 2 ώρες νωρίτερα, να το έχει στο ψυγείο και όταν έρθει η ώρα για το είτε πρώτο, όπως είπαμε, είτε γλυκό είτε δεκατιανό, να το χτυπήσει στο μπλέντερ, αφού το έχει 2 ώρες μαριναρισμένο μέσα στο αλάτι. Το έχει μαλακώσει ακόμη πιο πολύ. Ακριβώς. Να το χτυπήσει στο μπλέντερ και να προχωρήσει. Αυτό για να του δώσουμε μια οξύτητα η οποία θα τονίσει τη γεύση του γιατί είναι γλυκό ναι. Και να το ισορροπήσει και λίγο. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε μια μίξη ζάχαρης με ξύδι. Ίση ποσότητα ζάχαρη, ίση ποσότητα ξύδι. Ακριβώς. Εμείς βάζουμε μπαλσάμικο σκέτο ή με άρωμα, τι βάζεις. Εμείς βάζουμε μπαλσάμικο βιολογικό. Βιολογικό μπαλσάμικο ελληνικό. Βάζουμε πρώτα λίγο τη ζάχαρη. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνει καραμέλα. Ναι. Α, και το μετράς το ίδιο πολλάκι. Δεν γιατί είναι εύκολα. Ναι. Τέλεια. Σαν ας πούμε μια καραμέλα ξυδιού, σιρόπι ξυδιού, πώς το λες. Σαν όμως, γιατί δεν αφήνουμε τη ζάχαρη να γίνει καραμέλα. Ουσιαστικά άρα, ένα σιρόπι ξυδιού. Ναι. Ένα σιρόπι ξυδιού. Αυτό δεν το σιρόπι, φαντάζομαι ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε άλλες χρήσεις, έτσι. Πού θα το έβαζες εσύ. Από τη στιγμή που έχει αυτή την ωραία τη γλυκόξινη γεύση, ναι. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Όσο και να ακούγεται περίεργο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν σάλτσα σε κάποιο ναι. Αλατισμένο ψάρι, σε ένα μπακαλιάρο, ας πούμε. Ναι. Βάζοντας του κάποιο ξηρό μυρωδικό ναι, μέσα, ναι. Όπου θα το ενισχύσεις και θα του δώσεις και ύφος. Ξέρεις στη γεύση. Ποιο άλλο ψάρι θα τέριαζε πολύ στο σολομό. Που του πάνε τα γλυκόξινα. Που του πάνε τα γλυκόξινα, ναι. Ναι. Ισχύει. Παράλληλα, εμείς. Πόση ώρα τώρα αυτό, Παναγιώτη. Με το που πήρε βράση, αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο. Α, το κατεβάζω. Ναι. Σβήνουμε φωτιά. Μισό βάζουμε λεπτό. Στην άκρη. Ναι. Είναι κυριολεκτικά με το που πάρει βράση. Λιώσει η ζάχαρη μαζί με το ξύδι, είναι τέλειος. Έτοιμο. Από εκεί και πέρα, όσο περισσότερο το κάνουμε, θα φτάσει στο σημείο τη καραμέλα. Δεν το θέλουμε αυτό. Ναι, ωραία. Ούτε καν σιρόπι, είναι σάλτσα ξυδιού. Να το πω. Ακριβώς. Ναι. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν λίγο από αυτό. Το βάλουμε μαζί. Ώστε αυτό να βοηθήσει τώρα, να το χρησιμοποιείς αυτό που λέμε να το αρτήσουμε. Δηλαδή και σαν αλάτι και σαν ζάχαρη. Το νοστιμεύεις δηλαδή με αυτό. Ακριβώς. Και είμαστε έτοιμοι. Πλάκα μου κάνεις. Τόσο απλό, τόσο δροσιστικό. Παναγιώτη, αυτό τώρα φαντάζομαι ότι το βάζεις και στο ψυγείο. Μετά να είναι κρύο θα είναι ακόμη πιο ωραίο. Κάλιστα. Για τη σούπα πεπόνι θα χρειαστείτε μισό πεπόνι, 30 γραμμάρια ζάχαρη, 50 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, ένα σφινάκι βιολογικό ξύδι, αλάτι και πιπέρι. Αυτό μπορείς να το φας με παγωτό. Δηλαδή να το βάλω εδώ και βάλω στη μέση μία μπάλα παγωτό. Περιορέξεως. Ε? Εμείς στην προκειμένη περίπτωση θα του βάλουμε λίγο, επειδή στο δικό μου το μυαλό το έχω συνδυασμένο είτε σαν πρώτο, είτε σαν δεκατιανό, είτε σαν γλυκό, ναι. Το φρούτο πάει με τυρί.
για το μένα. Οπότε θα του βάλω ένα κρέμο δοστηρή από πάνω. Τυρί κρέμα φρέσκο, το οποίο έχει και ελάχιστο αλατάκι, το οποίο παραπέμπει και σε γλυκό και σε αλμυρό. Και όντως είναι η ίδια λογική με αυτή τη σούπα. Η οποία είδες και με το μούλτι μας με τις 4 λεπίδες πώς κόβεται. Σημαντικό και αυτό, να γίνει βελούδινη. Η ομογενοποίηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Να. Να ανοίξουμε λίγο το τυρί κρέμα. Και με ένα κουταλάκι. Κάνεις μια μικρή κινέλ. Ένα μικρό κινέλ. Και το τοποθετούμε πάνω. Θα χρειαζόμασταν άλλο ένα, η αλήθεια, κουταλάκι για να το κάνουμε το κινέλ. Δεν πειράζει, θα χωθεί μέσα και δεν θα φαίνεται πάνω. Και είμαστε έτοιμοι. Απίστευτα. Τόσο απλό. Βάζεις και ένα δυόσμο για ντεκόρ, γιατί του πάει κιόλας. Επειδή είναι φρέσκο, το πεπόνι με το δυόσμο πάει, άμα θες. Αλλά μου αρέσει που δεν βάζεις τίποτα. Για να δούμε λοιπόν αυτό το πρωτότυπο. Και απλό. Πώς θα το πεις τώρα, είδες, έμεινα λίγο. Σούπα πεπόνι. Σούπα πεπόνι. Είπαμε είτε για γλυκό είτε για αλμυρό. Είτε για σνακ, κοινός για όλες τις ώρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τρώω αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αυτό. Το άρωμα του πεπονιού, το οποίο είναι τόσο έντονο, εντωμεταξύ δεν υποψιάζεσαι με τίποτε αυτό το ξύδι με τη ζάχαρη που έβαλε που μέσα. Που έχετε να τονώσει τη γεύση. Έρχεται απλώς να τονώσει το άρωμα του πεπονιού. Δηλαδή είναι ένα φρέσκο, δροσερό, έντονο άρωμα πεπονιού μέσα σε, σε ένα βελούδινο υγρό και πάρα πολύ ελαφρύ φυσικά. Και μετά έρχεται το τυρί κρέμα, το οποίο του δίνει μια ελαφριά ξυνάδα και μια επιπλέον βελουτέ υφή, αλλά σε άλλο στυλ. Και ξαφνικά τρως τον παράδεισο. Τρως το καλοκαίρι, τρως δεν ξέρω. Είναι ένα θεϊκό πράγμα. Ό,τι χρειάζεται για να συνδυαστούν οι γεύσεις. Λίγο γλυκό, ναι. Λίγο ξινό και ελάχιστα αλμυρό. Το οποίο πραγματικά το τρως ένα υπέροχο επιδόρπιο στο τέλος. Εγώ θα το συνδύαζα και με κάποια φρούτα κομμένα μέσα. Θα μπορείς να βάλεις και λίγα κομματάκια ροδάκια να το κάνεις ένα πιο πλούσιο. Είπαμε, περιορέξεως. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι, είναι κάτι βάση, το οποίο είναι απλά ναι, ναι. Πολύ γρήγορο. Είναι πραγματικά ακριβώς. Μια πολύ γρήγορη λύση. Σε ένα λεπτό, αντί να σερβίρεις, ας πούμε, το πεπόνι σκέτο που συνήθως το βγάζουμε στο τραπέζι, είναι πανεύκολο. Για τη σούπα πεπόνι, φτιάχνουμε ένα ελαφρύ σιρόπι, ανακατεύοντας σε χαμηλή φωτιά τη ζάχαρη με το βιολογικό ξύδι για 2 με 3 λεπτά, μέχρι να πάρει μια βράση και να λιώσει η ζάχαρη. Χτυπάμε το πεπόνι στο μούλτι και προσθέτουμε λίγο από το σιρόπι με το βιολογικό ξύδι. Σερβίρουμε τη σούπα πεπόνι με το τυρί κρέμα. Και επίσης, τώρα θα σας πει ο Παναγιώτης και άλλες ιδέες που έχει για να το φάσω ως αλμυρό. Για πες, όσο τρώω εγώ. Σαν αλμυρό, αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί κάλλιστα, είτε να κόψουμε κάποια κομμάτια με ένα κουταλάκι παριζιέν και να το βάλουμε μέσα, ώστε να αποκτήσει σε κάποιο crunch στοιχείο. Τι να βάλεις? Με ένα κουταλάκι παριζιέν. Ναι. Κάποια κομματάκια από το ίδιο το πεπόνι. Α, από το ίδιο το πεπόνι. Και να τα προσθέσεις, ναι, μέσα. Ναι. Είτε πιστεύω κάλλιστα ότι θα μπορούσε να συνδυαστεί και με κάποια. Με σηκωτάκια, ας πούμε. Με σηκωτάκι. Εσύ θα το κάνεις με φουαγκρά το καλοκαίρι, έμαθα. Η αλήθεια να λέγεται πως είναι από τα υποψήφια μου πιάτα. Θα το κάνουμε παγωτό φουαγκρά. Εντάξει, εμείς δεν θα κάνουμε παγωτό φουαγκρά, αλλά μπορείς να ψήσεις ένα προσούτο, διότι ένας άλλος κλασικός συνδυασμός είναι πεπόνι με προσούτο. Μπορείς να ψήσεις φέτες προσούτο και να τις κάνεις κράντσι και να το σερβίρεις μαζί με αυτό. Μπορείς να τις κάνεις και πούδρα. Αφού τις κάνεις κράντσι, να τις χτυπήσεις ένα μούλτι και να το πουδράρεις από πάνω. Και απλά να δώσεις ένα διαφορετικό ύφος. Παναγιώτη, είσαι ο Θεός των απλών πραγμάτων. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε την οστιμιά και των τριών πιάτων που μας έκανε και τα τρία είναι το απόλυτο τίποτα. Δηλαδή, είναι στα όρια, καταργείς τη συνταγή. Κατάλαβες, τι να γράψεις, πολιτοποιήστε το πεπόνι. Τελειώσατε. Η ουσία μαζί είναι στην απλότητα. Ναι, αυτό. Στην απόλυτη απλότητα και είναι πολύ σπάνιο για ανθρώπους σαν και εσένα που κάνουν, ψάχνονται πολύ με τη δημιουργική κουζίνα. Είναι πιο δύσκολη η απλότητα, όσο και να ακούγεται περίεργο. Ναι, πολύ το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι. Το να μπλέξεις τα πράγματα είναι πιο εύκολο. Δεν ξέρεις τι αποτέλεσμα θα βγάλεις. Στην απλότητα όμως είσαι σίγουρος. Ξέρεις, είναι όπως με τα χρώματα. Όταν έχεις να συνδυάσεις δύο χρώματα, δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα. Όταν βάλεις 100 χρώματα μαζί, ταιριάζουν όλα. Με ένα μαγικό τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει και στην κουζίνα. Το να φτιάξεις ένα τόσο απλό πράγμα με δύο υλικά, πραγματικά είναι μαγιά. Παναγιώτη, είσαι μεγάλος μάγειρας. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Πολλά φιλάκια. Αύριο στο ΣΕΦ στον αέρα, η Ελένη φιλοξενεί τον Δημήτρη Πέτκο και τον Αποστόλη Λέβα από τη Θεσσαλονίκη.
Δοκιμάστε τις λαχταριστές τυροκροκέτες με γαλοπούλα. Είναι έντονη συγκίνηση. Καταπληκτική. Το μοσχαρισιό και φτεδάκι με μελιτζάνο σαλάτα. Αυτό είναι ένα πιάτο που κατοικεί στο υποσυνείδητο κάθε Έλληνα, νομίζω. Και ένα ρολάκι που κρύβει πλούσια κρέμα σοκολάτα και σερβίρεται με παγωτό. Σε πετάει από τον ένα τοίχο στον άλλο. Είναι σαν έκπληξη απίστευτη.